Λέγομαι Σωτήρης Βαλντέν, είμαι οικονομολόγος, εργάστηκα επί 20 σχεδόν χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα διδάσκω στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Συμμετείχα ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα και ήμουνα επί δεκαετίες στέλεχος κομμάτων της Ανανοητικής Αριστεράς και της Δημοκρατικής Αριστεράς. Και εδώ και μερικά αρκετά χρόνια, με τα χρόνια της κρίσης, υποστηρίζω τη σύγκληση όλων των προοδευτικών δυνάμεων με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Ο αγώνας, η αναμέτρηση της 26 Μαΐου εδώ έχει δύο πλευρές. Έχει την ευρωπαϊκή και έχει και την εθνική. Είναι λάθος να μιλάμε μόνο για την εθνική, γιατί πράγματι το διακύβευμα και στην Ευρώπη αυτή τη φορά είναι πολύ σοβαρό. Εκεί παίζεται, πρέπει να σταματήσουμε την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά ακόμη περισσότερο την διολίσθηση της δεξιάς προς την ατζέντα και σε συμμαχίες με την ακροδεξιά. Και αυτό μπορεί να γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή και η αριστερά βρίσκεται σε κρίση, πρέπει να γίνει μέσα από την ενότητα όλων των τμήματων της αριστεράς, σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά, αλλά και πράσινη και άλλες ομάδες. Το εθνικό διακύβευμα είναι φυσικά, να το πω απλά, να μείνει η Ελλάδα αριστερά και να παρεμποδίσουμε την παλινόρθωση ενός φθαρμένου και αντιλαϊκού καθεστώτος. Τώρα, γιατί εγώ αποφάσισα να συμμετέχω? Γιατί νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θέλω να συμβάλλω σε αυτόν τον αγώνα και στις δύο πλευρές του. Και βέβαια έχω και κάποια ιδιαίτερη ενασχόληση με τα ευρωπαϊκά θέματα και γι' αυτό θεωρώ ότι μπορώ να συμβάλλω σε αυτόν τον αγώνα και από αυτή τη θέση.